Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι Face Yoga with Αρετή Χαμπάρη. Λοιπόν, σήμερα το βίντεο που μάλλον θα ακολουθήσει μία σειρά από αυτά, εσείς θα μου τα πείτε όμως, θα μου το γράψετε από κάτω, έχει να κάνει ασκήσεις Face Yoga για τα 40s μας. Μάλλον θα πρέπει να κάνω για τα 30s, για τα 20s, για τα 50s, για τα 60s, κάτι τέτοιο ψυχανεμίζομαι, αλλά τέλος πάντων πάω να πιάσω τα 40s στη δεκαετία μου. Έτσι, εγώ είμαι στα late 40s, δεν έχει σημασία όμως. Πάμε να πιάσω τη δεκαετία μου. Λοιπόν, θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχει αρετή η δεκαετία με τις ασκήσεις face yoga. Και θα σας απαντήσω πολύ μεγάλη. Γιατί? Γιατί όπως σας έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές, οι ασκήσεις face yoga δεν είναι όλες οι ασκήσεις ίδιες για όλα τα πρόσωπα και για όλες τις ανάγκες. Δεν είμαι πάρα πολύ υπέρ στο skincare ότι χρησιμοποιώ μία κρέμα η οποία αυτή κρέμα απευθύνεται στο ηλικιακό group 40-50. Όχι, δεν το πιστεύω. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες οι οποίες βρίσκονται κάπου εκεί μέσα. Στο skincare μπορεί να έχει να κάνει με την αντιγύρανση, δηλαδή τις πρώτες γραμμές. Στη face yoga έχει να κάνει με την πρώτη χαλάρωση. Και τις πρώτες γραμμές φυσικά, αλλά την πρώτη χαλάρωση. Κοιτάξτε να δείτε, πήρα ένα μήνυμα χθες στο Instagram που μία κοπέλα με ρώταγε, μου λέει αρετή, ξυπνάω το πρωί και έχω κάποιες γραμμές γύρω από τα μάτια μου, οι οποίες όμως φεύγουν κατά τη διάρκεια της μέρας. Υπάρχει τρόπος αυτές οι γραμμές να τις γλιτώσω και να μην γίνουνε? Η απάντηση είναι ναι. Όχι, η πρώτη ερώτηση ήταν αν αυτό γίνεται, αν αυτό είναι εφικτό να έχω ρητήσει το πρωί και το βράδυ να φεύγουν. Λοιπόν, αυτό καταρχήν μπορεί να έχει να κάνει με τον ύπνο, συγγνώμη, με την ελλιπή αφυδάτωση του δέρματος, δηλαδή του skincare, αλλά κυρίως έχει να κάνει με κάτι που πάει να γίνει. Τι εννοώ με κάτι που πάει να γίνει? Το πρόσωπο πάει να κάνει αυτές τις ρητίδες. Άρα εμείς πρέπει να το γυρίσουμε ώστε να τις γλιτώσουμε. Είναι η καλύτερη, μα η καλύτερη στιγμή για να γλιτώσετε τις ρητίδες όταν ξεκινάνε να γίνονται. Ωραία, δηλαδή να μην έχουν γράψει ακόμα πάρα πολύ. Ωραία. Η ανάγκη που κυρίως έχουμε στα 40 μας είναι να αρχίσουμε να, θα έπρεπε να έχουμε αρχίσει από πιο νωρίς, αλλά δεν πειράζει, να ενδυναμώνουμε πιο δυναμικά το πρόσωπό μας για να πάμε και να χτυπήσουμε μπουπ την χαλάρωση. Λοιπόν, άρα, οι βασικές σας ασκήσεις θα πρέπει να είναι δυνατές μυϊκά, άρα όχι τόσο πολύ διατασικά, βέβαια εξαρτάται πάντα από την ανάγκη που έχει κάθε πρόσωπο, και επίσης θα πρέπει να δουλεύουν αργά και σταθερά. Δηλαδή, η κίνηση δεν είναι κίνηση για τα 40 σας. Όχι, είναι κίνηση για τα 20. Γιατί αυτή η κίνηση ενεργοποιεί, ξυπνάει, κάνει έναν μη να κινείται. Δεν κάνει έναν μη να ενδυναμώσει όμως, να ενδυναμωθεί, συγγνώμη. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, το οποίο πρέπει να κάνουμε σε αυτή την ηλικία. Άρα, η face yoga στα 40s μας λέει ότι θέλω να μου κάνετε όλες τις ασκήσεις οι οποίες είναι για το πρόσωπό σας, αργά και σταθερά. Παίρνω 2-3 ασκήσεις δικές μου αγαπημένες που κάνω μαζί με όλο το πρόγραμμα face yoga, εννοείται, για να σας εξηγήσω τι εννοώ αργά. Εννοώ αγαπημένη πολύ μεγάλη άσκηση, έκπληξη. Η έκπληξη πια δεν αρκεί να είναι αυτή. Η έκπληξη θα πρέπει να έχει μία πολύ ωραία ισορροπία του πάνω και του κάτω μέρους του προσώπου, το έχω πάθει σήμερα, το οποίο λέει ότι κάνω την έκπληξη πλέον σε ένα «ο» δυνατά, δηλαδή είμαι σε μια θέση «ο» και κάνω «γουλώνω» δυνατά, μένω, «οπ», χαλαρώνω και νιώθω δύναμη, μένω και νιώθω δύναμη και μένω
και νιώθω πολύ ωραία τη δύναμή μου. Τέλεια! Αν κάνετε κάποια άσκηση για τα ζυγωματικά, η άσκηση των ζυγωματικών θα μπορούσε να είναι, όπως είναι η δική μου αγαπημένη, το ψαράκι. Το ψαράκι είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση face yoga για να εκτελεστεί σωστά. Παρ' όλα αυτά είναι η καλύτερη άσκηση για αυτή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, γιατί θέλουμε να ενδυναμώσουμε τα ζυγωματικά και από τα ζυγωματικά ξεκινάει όλο το παιχνίδι. Όταν τα ζυγωματικά θα πέσουν, δεν θα δύσκολα τα πράγματα φτιάχνουν, αλλά θέλουν λίγο μεγαλύτερο κόπο. Λοιπόν, τι θέλω να κάνω? Θέλω να κάνω το ψαράκι και να κρατήσω, δηλαδή να κάνω την κίνηση αυτή. Και το τρίτο και πολύ σημαντικό είναι να συνδυάζουμε ασκήσεις. Άρα το πρόσωπο να ενδυναμώνεται σε πολλά επίπεδα, πολυδιάστατα. Άρα πάω να ενώσω τις δύο ασκήσεις. Λοιπόν, θέλω παρακαλώ όλα τα comments σας, θέλω διάφορα σχόλια, για να κάνουμε μήπως και για τα επόμενα ηλικιακά group. Ωραία, σας φιλώ! Ευχαριστώ πάρα πολύ, subscribe για τα επόμενα, για να έχετε καμπανάκι notification για τα επόμενα βίντεο και μην ξεχνάτε το Face Your Face podcast soundis.gr.